Ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Πιστεύω, όχι πιστεύω, έχουμε απαρτία από τα πρώτα νούμερα που βλέπω. Πιστεύω ότι θα γίνει κανονικά. Δόξα τω Θεώ, η εταιρεία καλά πάει. Θα τα πούμε όμως μετά την γενική συνέλευση, γιατί να εγκριθούν πρώτα οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός, και μετά θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Η εταιρεία έχει σκοπό να προτείνει διανομή κερδών όπως κάθε πρόταση, γιατί έχει, ναι, έχει στόχο να προτείνει διανομή κερδών. Μπορεί να πούμε πόσο? Όχι, αν δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση, παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ωραία. Το οικονομικό. Ένα-δύο στοιχεία από αυτά που θα προτείνουμε μέσα. Είπαμε. Δεν λέμε τίποτα πάνω στα οικονομικά στοιχεία του 2023, διότι πρέπει πρώτα να εγκριθούν. Ωραία. Να πούμε λίγο, είναι μια εταιρεία η οποία εξάγει νερό. Σωστά. Και βγάζει και το καλύτερο νερό. Ωραία. Να πούμε ένα δύο λογάκια που πηγαίνει, που στέλνουμε, ας πούμε, τις εταιρικές σχέσεις. Στέλνουμε σε αρκετές χώρες. Κύπρο, Γερμανία, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά. Μικρές ποσότητες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλουμε σε αρκετές χώρες πάντως. Ωραία. Και κάτι άλλο. Το εξαήμερο έγινε ουσιαστικά για εταιρείες οι οποίες θα θέλανε να δουλεύουν συνεχόμενα για να μην κλείνουν, ναι, τα μηχανήματα του Σαββατοκύριακο. Τα βόλευε εδώ? Βεβαίως. Τα βόλευε. Το προσωπικό του εργοστασίου δούλεψε εξαήμερο με τις νόμιμες αμοιβές, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Θα θέλαμε να δουλέψουμε για την Κυριακή, αλλά δεν μπορούσαμε. Άρα το εργοστάσιο δουλεύει κανονικά, δηλαδή. Δουλεύει κανονικά. Δουλεύει. Το εξαήμερο μας βοήθησε, ας δείτε. Ναι. Άλλο κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε? Τι θα θέλατε να πείτε στους συμμετόχους? Τι θα θέλατε να πείτε στους συμμετόχους? Ότι έχουν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Να μην ξεχνάνε ότι όταν βάλανε τα λεφτά, τα βάλανε στην εταιρεία έχοντας εμπιστοσύνη στον δεσπότη, χωρίς να υπάρχει ούτε καν το καταστατικό της εταιρείας, που δεν το ξέρουν πολλοί. Θέλω λοιπόν να συνεχιστεί να υπάρχει εμπιστοσύνη προς την εταιρεία. Η εμπιστοσύνη που δείξανε τότε να συνεχίσουν να την δείχνουν και σήμερα. Το βασικότερο, πόσα χρόνια λειτουργεί και πόσο εργαζόμενος είναι? Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι είναι 85 μαζί με 90 το πιάνο. Μαζί Αθήνα, Ηράκλειο. Και ιδρύθηκε το 1978, το 1980 πήρε μπροστά. Διανύουμε το 45ο έτος. Τέλεια. Εντάξει.